Hi guys, how are you? Hi Vagelis, Alessandros, how are you and all the family? We're calling you from Australia, Ani. Congratulations on the new studio. Dance for us, Oppa. And good luck, guys. And happy Valentine's Day. Yeah. Μέρα του Αγίου Βαλεντίνου διάλεξε ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος και η ομάδα του να κάνουν τα εγγένεια του Διεθνούς Στούντιο Φωτόγραφη στην πόλη της Πρέβεζας. Μια πολύ μεγάλη κίνηση για το χώρο της φωτογραφίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όμως εσάς που με στηρίζετε τα τελευταία 24 χρόνια στην Πρέβεζα. Πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και αυτό το επιβεβαιώνουν ο φωτογράφος Βαγγέλης Γιωτόπουλος και ο γιος του Αλέξανδρος, οι οποίοι πριν από μία εβδομάδα έδωσαν γενιώτικο χρώμα στο Λονδίνο, αποσπώντας και οι δύο το βραβείο του φωτογράφου της χρονιάς. Ήταν περίπου 13.000 φωτογραφίες και υπάρχουν κατηγορίες. Όταν υπάρχει ένας τύπος, πρέπει να τον... Έτσι να τον υπερασπιστείς. Το πρώτο βραβείο από την Ομοσπονδία Φωτογράφων σε διαγωνισμό στο Λονδίνο πήραν πατέρας και γιος από τα Ιωάννινα. Ο πατέρας στην κατηγορία γάμου και ο γιος στην κατηγορία μύδια. Με το πρώτο βραβείο πατέρας και γιος γύρισαν από το Λονδίνο όπου έγινε διαγωνισμός από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φωτογραφίας Γάμου και Πορτρέτου. Ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος αναδείχθηκε φωτογράφος της χρονιάς στην κατηγορία γάμου. Η φωτογραφία σας είναι λίγο ανατρεπτική, μπορώ να πω. Δηλαδή, ενώ είναι πρώτη στην κατηγορία γάμου και περιμένουμε όλοι να δούμε άσπρο νηφικό, βλέπουμε ένα κοντό νηφικό με μαύρο χρώμα, έτσι. Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που με ψηφίσανε, γιατί είναι μαύρο νηφικό. Είναι σίγουρα σε ένα εκπληκτικό μέρος όπως είναι η Βενετία. Ήταν βροχερή ημέρα και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Πείτε μας το μυστικό της επιτυχίας. Δεν υπάρχει μυστικό, η συμμετοχή είναι το μυστικό. Δεν πρέπει να είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου, πρέπει να βγαίνεις και να κυνηγάς στιγμές. Όμως ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος έχει διπλό λόγο να πανηγυρίζει, καθώς στο διαγωνισμό συμμετείχε και ο γιος του Αλέξανδρος, μόλις 22 χρόνων, ο οποίος απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Media. Η φωτογραφία απεικονίζει ένα ναυάγιο, το οποίο είναι το περσινό χειμώνα στην Πρέβεζα. Ήμουν τυχερός γιατί μπόρεσα και πήγα σε ένα σημείο για να τραβήξω καλύτερο πλάνο και πιστεύω ότι αυτό που αποτύπωσα δείχνει ακριβώς τη μέρα αυτή τη γινόταν. Έτσι ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος φαίνεται πως το πρόσωπο του γιού του βρήκε έναν άξιο συνεχιστή της δουλειάς του.
τους τίτλους των καλύτερων φωτογράφων στον κόσμο σε διαγωνισμούς της Παγκόσμιας Φωτογραφικής Ομοσπονδίας κέρδισαν στις κατηγορίες Media και Γάμος δύο Έλληνες, πατέρας και γιος, είναι από τα Γιάννενα. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν σε εκδήλωση που έγινε στο Λονδίνο. Απλά είναι τα πράγματα, πρέπει να συμμετέχεις και να δέχεσαι και την νίκη και την ήττα. Καλησπέρα. Καληνύχτα, καλησπέρα, and... Opa. Opa. Yamas. Yamas to all of you guys. We'll see you. Big kiss. Bye-bye.